σημερινή μέρα πιστεύω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία για τη Θεσσαλία. Διότι συμβολίζει πως αυτή η περιφέρεια που τόσο τραυματίστηκε από την πρωτοφανή φυσική καταστροφή του Ντάνιελ μπορεί και έχει το δικαίωμα να ταινίσει τελικά το μέλλον με αισιοδοξία, μπορεί να σταθεί και πάλι στα πόδια της, να ανασυγκροτηθεί και να χτίσει αυτά τα οποία καταστράφηκαν καλύτερα και πιο προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες των καιρών. Το έργο το οποίο έχουμε την μεγάλη χαρά να εγκαινιάζουμε σήμερα, όπως ακούσατε από τον Δήμαρχο και από τον πρώτο πρόεδρο του Συνδέσμου, έχει μία μακρά ιστορία και ίσως με τον τρόπο του συμβολίζει και διαχρονικές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Χρέος μας είναι αυτές τις παθογένειες να διορθώσουμε. Γιατί το λέω αυτό? Σχεδιάζουμε συχνά ένα έργο, έναν μεγάλο ταμιευτήρα όπως αυτόν της Λίμνης Μοκόβου, ο οποίος θα έπρεπε την ώρα που τον σχεδιάζουμε να προβλέψουμε ότι πρέπει να επιτελεί πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, προφανώς να έχει αντιπλημμυρική χρησιμότητα, αλλά ταυτόχρονα να χρησιμεύει και ως πηγή για την ίδρυση και την άρδευση της περιοχής με την οποία γυμνιάζει. Και όμως χρειάστηκαν παραπάνω από 20 χρόνια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο ίρδευσης για όλη την λεκάνη της Ανατολικής Καρδίτσας, το οποίο όπως ακούσατε θα δώσει καθαρό και κυρίως ποιοτικό νερό σε παραπάνω από 55.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Θα ξεφύγουμε με αυτόν τον τρόπο από την ανάγκη να αντλούμε νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα. Θα εξοικονομούμε ενέργεια καθώς θα αξιοποιούμε την φυσική ροή του νερού και φυσικά θα αναβαθμίσετε και θα αναβαθμίσουμε συνολικά την ποιότητα ζωής σε ολόκληρη την λεκάνη της Ανατολικής Καρδίτσας. Είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό έργο και θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ όσους το οραματίστηκαν, τους πρώτους δημιουργούς του Συνδέσμου Ίδρυσης, όσους αγωνίστηκαν διαχρονικά για να το υλοποιήσουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας και όσους ξεπέρασαν τις πολλές δυσκολίες που πάντα τα έργα αυτά έχουν, προκειμένου να φτάσουμε στην ευχάριστη στιγμή να τα εγκαινιάζουμε και επίσημα. Και βέβαια, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα και αναφέρομαι στο έργο αυτό, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και τα αρδευτικά δίκτυα, έτσι ώστε το έργο πια, αρκετές δεκαετίες μετά την πλήρωση της λίμνης, να έχει ουσιαστικά πλήρως λειτουργικά ολοκληρωθεί. Κυρίες και κύριοι, έχω έρθει αρκετές φορές στην Θεσσαλία μετά την πρωτοφανή καταστροφή του Ντάνιελ και σήμερα ξαναείμαι εδώ πέρα, καθοδόν για ένα ταξίδι στο εξωτερικό που έχω. Συνάντησα τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των δήμων που βρίσκονται κοντά στη Λίμνη Κάρλα, στη νέα Λίμνη Κάρλα, όπως αυτή δημιουργήθηκε δυστυχώς στην έκταση των 180.000 στρεμμάτων μετά την πρωτοφανή λιμύρα και είχα την ευκαιρία να τους διαβεβαιώσω πως διαβεβαιώνω ξεχωριστά κάθε κάτοικο της Θεσσαλίας που επλήγει από αυτή την καταστροφή ότι η ελληνική κυβέρνηση θα είναι κοντά σας με όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου η Θεσσαλία να ξαναβρει τον βηματισμό της και κάθε νοικοκυριό, κάθε αγρότης, κάθε κτηνοτρόφος να μπορεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του καλύτερα από ό,τι ήταν και πριν. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε καταφέρει να κινητοποιήσουμε σημαντικότατους πόρους σε αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο για τις αγροτικές αποζημιώσεις, που νομίζω ότι αναγνωρίζεται από όλους ότι εκταμιεύθηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα και σε τιμές καλύτερες από αυτές τις οποίες προσδοκούσαμε. Αλλά κυρίως θέλω να στρέψουμε όλοι μαζί το βλέμμα μας σε αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από εδώ και στο εξής. Και θέλω να ζητήσω, δανειζόμενος μία φράση την οποία χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος, να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Και τι εννοώ με αυτό? Θα χρειαστεί να κάνουμε τολμηρές παρεμβάσεις για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε τη Θεσσαλία από αντίστοιχα φαινόμενα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, ο οποίος εκδήλωσε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο και θα νομοθετηθεί στις αρχές του επόμενου έτους, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα των φορέων της περιοχής να μπορούμε να διαχειριζόμαστε συνολικά τα ύδατα της Θεσσαλίας μέσα από έναν ενιαίο φορέα, με την απόλυτη συνεργασία της περιφέρειας και χρησιμοποιώντας την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία την οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και ξέρω ότι πολλές φορές τέτοιες πρωτοβουλίες συναντούν ενίοτε τοπικές αντιστάσεις, αλλά θα σας ζητήσω πραγματικά αυτές να τις βάλουμε στην άκρη για να μπορέσουμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει επιτέλους να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Να χρησιμοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία που έχουμε στη διάθεσή μας, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε έργα τα οποία είναι πραγματικά απαραίτητα και τα οποία θα μας υποδείξουν οι ειδικοί εντός των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία έχουν συμφωνήσει, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε επιτέλους μια ολιστική διαχείριση όλης της λεκάνης απορροής της Θεσσαλίας και να μπορέσουμε στο μέλλον να αποφύγουμε τα χειρότερα. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον εκλεγέντα Περιφερειάρχη. Την ίδια συνεργασία θέλω να έχω και με όλες τους δημοτικούς άρχοντες πρώτου βαθμού της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας και είμαι σίγουρος ότι θα διαμορφώσουμε τις ευρύτερες συνενέσεις έτσι ώστε να καταλήξουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες πραγματικά δεν θα είναι απλά απαραίτητες, θα είναι σωτήριες για τη Θεσσαλία. Αλλά θα είναι και παρεμβάσεις που θα μας επιτρέψουν να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις κρίσεις που ενδεχομένως θα έρχονται με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από ό,τι το κάναμε μέχρι σήμερα. Και επειδή το νερό είναι ζωή και εσείς εδώ πέρα στη Θεσσαλία το ξέρετε πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, θέλω να γνωρίζετε ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει αναστεί στο δικό μου το επίπεδο. Και θα σκύψω προσωπικά πάνω στις πολλές προκλήσεις τις οποίες θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και να μπορέσουμε μαζί να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο το οποίο θα ορθωθεί στον δρόμο μας. Δεν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα από τη μία στιγμή στην άλλη, διότι όπως υπόθηκε για τον Δήμαρχο, κληρονομήσαμε παθογένειες πολλών δεκαετιών τις οποίες πρέπει να ξεπεράσουμε. Έχουμε ένα χρέος όμως στο μέλλον, στις επόμενες γενιές της Θεσσαλίας, να λύσουμε άπαξ και διαπαντός αυτό το πρόβλημα και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή επιτυχία στον έργο.